Φίλε του Διαρκασίες, συναγωνιστή πρόεδρε της ΔΕΟΤ, συναγωνιστές του Προεδρείου, συναγωνίστριες, συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, θα ήθελα από την πλευρά της ΔΕΟΤ να χαιρετήσω τη σημερινή πανκύπριση διάσκεψη της ΔΕΟΤ για να τιμηθούν τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της, αλλά την ίδια στιγμή να διαβεβαιώσω ότι η σημερινή διάσκεψη δεν αποτελεί μόνο τιμητική εκδήλωση για τα 60 χρόνια, αλλά και μια επαναβεβαίωση της συνεχής και σταθερής συνεργασίας της ΕΔΕΚ με την ΔΕΟΤ στην προσπάθεια να χτίσουμε μαζί το μέλλον. Γιατί ακριβώς στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που διανύουμε, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές και για το συνδικαλιστικό κίνημα και για τα πολιτικά κόμματα, αλλά πολύ περισσότερο για το προοδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα και τα προοδευτικά κόμματα. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία δυστυχώς προκλήθηκαν με λαθασμένες πολιτικές αποφάσεις από το 2008 και στη συνέχεια, που οδήγησαν ουσιαστικά στο κούρεμα των καταθέσεων, οδήγησαν στις εκκλήσεις, οδήγησαν στο μνημόνιο. Στην ουσία, έχουν οδηγήσει και σε μια επικίνδυνη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, τις οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό βιώνουν κυρίως οι εργαζόμενοι. Παραβίαση του ωραρίου εργασίας, της μισθοδοσίας, όλων εκείνων των δικαιωμάτων που είχαν κατοχυρωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαπενταετία, έχουμε βιώσει μια σημαντική συρρήγνωση της μεσαίας τάξης και κυρίως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι περίπου ω 5% του πληθυσμού μας σήμερα βρίσκεται ή κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Κάτι το οποίο ουσιαστικά η κυπριακή κοινωνία δεν βίωσε ούτε και το 1974 με την τουρκική εισβολή, την κατοχή και τον αυτοκρισμό. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και οφείλουμε όσο το δυνατόν μέσα από το πλαίσιο της συνεργασίας μας να συνεχίσουμε την επικοδομητική συμπεριφορά μας και με δράσεις θετικές, επικοδομητικές να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα σύντομο χαιρετισμό δεν είναι δυνατόν να αφαιρθούμε στο σύνολο αυτών των ζητημάτων, είτε των προβλημάτων τα οποία πρέπει να επιληθούν, είτε των θέσεων ή των προτάσεων τις οποίες έχουν καταθέσει. Όμως οφείλω για ακόμα μια φορά δημόσια να αναγνωρίσω και να επιβεβαιώσω ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αγαστή συνεργασία και με την ΔΕΟ Υπουργό Εργασία, την έγκριση τη ΔΕΤΑ Νεμιλιανή, αλλά και με το σημερινό Υπουργό Εργασία, τον κ. Μακούσο, σε μια προσπάθεια ακριβώς επικοδομητική συνέργεια να λύσουν αρκετά από αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι και κυρίως οι ευάλωτες ομάδες του τουρισμού. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι την τελευταία νυφταετία έχουμε κατορθώσει ως ΕΔΕ και ως ΔΕΟ μαζί, συμπορευόμενοι, να πετύχουμε ακριβώς την κατώτατη σύνταξη στα 710 ευρώ για έναν άτομο, στα 1210 για ζευγάρι συνταξίου. Έχουμε επίσης καταφέρει να δοθεί σύνταξη κυρίας στους άντρες από την 1η-1η-2018. Σύνταξη στα 50 χρόνια στα άτομα που βάσκουν μεσογειακή αναιμία. Την ίδια στιγμή να υπάρξει επιδότηση της βρεφονιπιακής φροντίδας για εργαζόμενες μητέρες για παιδιά μέχρι 4 ετών. Για το επίδομα διαγύρισης εργαζομένων, εάν η απόσταση της κατοικίας στο εργασία τους είναι πάνω από τα 40 χιλιόμετρα. Η ιστορική αύξηση σε περίπου 400 στελέχη της εθνικής φοράς που ήταν καθυλωμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την ίδια στιγμή πρέπει να τονίσω ότι με τις δικές μας παρεμβάσεις καθορθώσαμε στο πρόγραμμα επιδότησης στέγης να αυξηθεί το επίδομα μέχρι και 30.000 ευρώ κατά ορισμένες συνθήκες για οικογένειες και να συμπεριληφθούν και στο πρόγραμμα 294 κοινότητες οι οποίες αρχικά είχαν εξαιρεθεί. Γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουν ακριβώς αυτή μας την προσπάθεια. Όμως αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει να περιοριστεί. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά να πετύχουμε. Ξέχασα να μιλήσω για την παράτηση κατά 2 εβδομάδες της γονικής άδειας, την άδεια πατρότητας, που είναι σημαντικές κατακτήσεις. Και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται είναι ότι η επιτυχία των στόχων τις περισσότερες φορές δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος, το εκλογικό, το οποίο έχει ένα κόμμα ή ενδεχομένως μια συνδικαλιστική κίνηση. Αλλά κυρίως από το πόσο σοβαρές, επικοδομητικές και ορθολογικές είναι οι προτάσεις οι οποίες κατέρνονται. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό, θα ήθελα εγώ μια φορά να ευχαριστήσω την ΕΓΕΣΕΝ της ΔΕΟΚ για τη συνεργασία. Να ευχαριστήσω όλους εσείς που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια.
Γιατί ακριβώς η προσπάθεια λύσης των προβλημάτων δεν μπορεί να στηριχθεί στους λίγους. Πρέπει να είναι συμμετοχή όλων μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να προχωρήσουμε ακριβώς σε περαιτέρω δράσεις για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τις εργασιακές σχέσεις σε εκείνον το επιθυμητό επίπεδο. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε και την ανεργία να την καταπολεμήσουμε, αλλά και ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο αντιλαμβάνομαι, κύριε Υπουργέ, ότι το λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Το γεγονός ότι σήμερα ένας τεράστιος αριθμός νέων μας δυστυχώς έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Και ο αριθμός αυτός δεν είναι μικρός. Για τα δεδομένα της Κύπρου, ένας αριθμός των 28 με 30.000 είναι πάρα πολύ σημαντικός αριθμός. Γιατί ακριβώς αυτοί είναι και επιστήμονες οι περισσότεροι που θα μπορούσαν να προσφέρουν τις γνώσεις τους στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της πατρίδας μας, την περαιτέρω ενίσχυση ενδεχομένως του εργασιακού χώρου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας που να μπορέσουν να δώσουν την δυνατότητα σε νέους να έχουν ένα εισόδημα σοβαρό και αξιόπιστο για να μπορούν να χτίσουν τη δική τους στην οικογένεια, αλλά και την ίδια στιγμή να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε έναν τεράστιο κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως πατρίδα, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά από την κατοχή, την οικογενειακότητα. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να συμπορευτούμε σε αυτή την πορεία. Θα συνεχίσουμε, κύριε Υπουργέ, την επικοδομητική μας στάση. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχίσει, θα ενισχυθεί προς όφελος της πατρίδας μας, προς όφελος του λαού μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.